και δίδεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Όλες έφυγαν καλά και για να δούμε ποια θα οδηγήσει. Θέλει να έρθει απ' έξω η Αζερέλ για να οδηγήσει την υποδρομία και πράγματι Αζερέλ περνάει μπροστά, έχει από μέσα το νούμερο 4 την Καλάμι Τζέιν. Αζερέλ πλέον οδηγεί την υποδρομία, Καλάμι Τζέιν στη δεύτερη θέση, στην τρίτη περνάει το νούμερο 2 η Μέριλιν Μαρκέσα, σχεδόν συγκαλπάζει μαζί της το νούμερο 1 η Σάντεϊ Μπέλ στην τέταρτη θέση. Περάσαμε τα 800 με Αζερέλ, Καλάμι Τζέιν, Μέριλιν Μαρκέσα και Σάντεϊ Μπέλ. Στην πέμπτη θέση είναι το νούμερο 3 η Ελένη. Και οι δύο επόμενες σε απόσταση. Περάσαμε και τα 600 με την Sweet Praline να είναι στην έκτη θέση. Όπως είδατε και τη Μαρίσια στην τελευταία. Η Αζερέλ πέρασε και τα 600 και θα στρίψει πρώτη. Αζερέλ μπαίνει με καθαρή υπεροχή στην ευθεία. Και πλέον αρχίζει και καταδιώκεται κυρίως από την Sunday Bell, η οποία συνεχώς ανεβαίνει, προσπαθεί να κλείσει την ψαλίδα. Έρχεται δυνατά η Sunday Bell απ' έξω και θέλει να την πιάσει. Θα δώσουν μάχη, δεν θα δώσουν καμία μάχη. Περνάει μπροστά η Sunday Bell, θα πάρει την νίκη. Sunday Bell την νίκη, Αζερέλ στη δεύτερη θέση. Sweet Praline στην τρίτη και η Calamity Jane στην τέταρτη. 1-5. Ένα 5-7 και 4. Ένα 5, δε. Sweet Praline. Η γνωστή Sweet Praline θα έρθει στο τέλος. Θέλει, δεν θέλει, θα έρθει. 1-5, 7 και 4. Εγκατέλειψε η Μέριλιν Μαρκέσα. Ναι, ναι. Εδώ κοιτάξτε, έχει περάσει ένα μήκος μπροστά από την Αζερέλ. 1-5-7-4. Sunday Bell. Η Sunday Bell σήμερα έκανε 9 νίκες συνολικά. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν αναμενόμενη ή όχι. Πάντως, τα τελευταία μέτρα ήταν πολύ εντυπωσιακή και δυνατή. Μοιάζει τη μητέρα της. Σημαντικός ρόλος είναι αυτό, γιατί είναι, η μάνα της ήταν αξιόμαχη και αξιόπιστη φοράδα όπου έτρεχε. Έχουν πάρει από τη μαμά, κρατάει από εκεί αυτό. Ο κύριος γιατράς την κρατάει σε πολύ καλή κατάσταση. Τα τελευταία τρεξίματα είναι φανταστικά. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, έστω και με 63 σήμερα και με αναμονή διαδρομή, ήταν πάρα πολύ καλά και κέρδισε η φοράδα.